Mickey Fortune και Rise Up μαζί με Risky Kid. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να έχω και τους τρεις, και τον Νικόλα και τον Θεόφιλο και τον Risky Kid στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Καλά είστε, λοιπόν, παιδιά. Επειδή είμαστε τώρα τρεις στη γραμμή και ένας εγώ, είμαστε τέσσερα άτομα τώρα αυτή τη στιγμή στον αέρα. Θα πρέπει λίγο να το βρούμε για να το πώς θα γίνει η σωστή δουλίτσα, οκ. Okay? Λοιπόν, θα ξεκινάω με έναν. Θεόφιλε, θα ξεκινήσω από σένα. Πάμε. Τι έγινε, αγόρι μου, τι καλά είσαι? Είμαι πολύ καλά. Ναι. Είμαι σε μια πολύ δημιουργική φάση. Τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Ναι. Είναι κάτι το οποίο το ευχαριστιόμαστε, νομίζω, και οι τρεις. Και νομίζω πως φαίνεται ότι το ευχαριστιέσαι και περνάτε πολύ πολύ σούπερ. Αν περνάει αυτό, είναι ακόμα καλύτερα. Περνάει, εννοείται. Καλησπέρα, Νικόλα. Είναι η δεύτερη φορά που μιλάμε. Ναι. Πω, γιατί πρώτον, πού σε πετυχαίνω? Σε κανένα τατουατζίδικο πάλι? Όχι, είμαι στο αμάξι. Στο αμάξι είσαι. Απλά αν θέλεις, μίλα λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο σου. Εντάξει. Τώρα καλύτερα, λέω. Τώρα είμαστε κομπλέ. Τώρα σε ακούω κρίσταλα. Λοιπόν, παιδιά, Rise Up και Eurovision. Έτσι, σούπερ, παιδιά. Panic Records μαζί με Risky Kid και γίνεται δουλίτσα, παιδιά. Το περιμένατε? Να ξεκινήσω από εκεί. Το περιμέναμε. Γράψαμε το κομμάτι, το άκουσε η Panic Records, άρεσε πολύ, μας το πρότεινε. Ενθουσιαστήκαμε με την πρόταση. Ναι, δεν περιμέναμε ότι θα μπούμε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν το ξέραμε. Ναι, και είπαμε κατευθείαν το ναι, χωρίς να σκεφτούμε πολύ. Και κλείδωσε, εννοείται. Ο κόσμος, εννοείται, σας ψήφισε να μας εκπροσωπήσετε στην Eurovision φέτος. Πάντως, παιδιά, αυτό το οποίο έχει γίνει και με τα διάφορα graffiti τα οποία έχω δει στην Αθήνα, με το Rise Up. Ναι, είδαμε και μερικά στον Γκάζι τώρα. Αλήθεια? Ναι, είναι τρομερό γενικά αυτό που συμβαίνει. Πώς νιώθετε για αυτό το πράγμα, το ότι ο κόσμος βγαίνει έξω και πατάει και ένα graffiti Rise Up? Είναι πολύ περίεργο, είναι πάρα πολύ περίεργο, γιατί δεν περιμέναμε να έχει τόση απήχηση και το κομμάτι και όλη η δουλειά μας. Θέλαμε, το αγαπάμε πολύ και το κομμάτι και όλη την ομάδα, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα γίνει τόσο μεγάλο μπαμ. Για ποιο λόγο, ρε Σινίκο? Για ποιο λόγο, εντάξει, δεν ήμασταν γενικά οι πιο γνωστοί. Αντικειμενικά ο διαγωνιζόμενος. Περίμενε, σαν Freaky Fortress σας έχουμε γνωρίσει και με το Our Destiny και με το Stronger. Ναι, αλλά εντάξει, είναι πολύ μεγαλύτερη απήχηση. Είναι πολύ, απευθυνόμαστε πολύ διαφορετικό κοινό. Ναι, βέβαια. Καλύτερο. Βέβαια. Είναι μια πολύ μεγάλη και ευχάριστη έκπληξη η απήχηση που έχουμε στο κοινό και το ότι μας αγκαλιάσαν έτσι και το κομμάτι μας. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Από ό,τι θυμάμαι κιόλας, παιδιά, είχατε συγκινηθεί κιόλας όταν ανακοινώσανε τα αποτελέσματα. Από ό,τι θυμάμαι, ο Νίκος είχε συγκινηθεί κιόλας. Ποιος, Νίκο? Ναι, εντάξει, για αυτό που είναι αυτό που σου λέω. Ότι δεν το περιμέναμε σε καμία περίπτωση. Πάντως, παιδιά, είναι ένα αίσθημα που σε χτυπάει πολύ ξαφνικά. Βέβαια, εννοείται. Και πάμε τώρα λοιπόν στον Risky. Risky θα σε φωνάζω, εντάξει. Οκ, σούπερ. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς προέκυψε η συνεργασία σου με τα παιδιά, με τους Freaky Fortune. Εγώ ήμουν ήδη κάποιο διάστημα στο Panic Records. Βέβαια. Το κομμάτι υπήρχε από πριν και μου είχαν στείλει από την Panic ένα MP3 που το είχαν φτιάξει με άλλο rapper. Μπορούμε να πούμε? Όχι. Φίλος που απλά είχε τραγουδήσει αυτό το part για να υπάρχει ένα reference. Αλλά ήταν κάπως πρόχειρο και ψάχνανε για... για τέτοιο. για μένα. Ναι. Και η φάση έγινε ότι πήγα στο στούδιο με τον Τέο και το φτιάξανε πιο καλά το part. Και βγήκε άψογα, παιδιά. Έχω την εντύπωση ότι βγήκε και μια Eurovision έκδοση εκτός από την radio version. Ναι, είναι αυτή που είπαμε και εκείνη τη βραδιά, αυτή που εκτελέσαμε live την Τρίτη. Ακριβώς. Έχει μια διαφορά, δηλαδή είναι διαφορετικά η σειρά, ας πούμε, στα κουπλέ, αν δεν κάνω λάθος. Τα κουπλέ είναι τα ίδια. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι η εισαγωγή που δίνει ένα πιο anthem και αργό feeling. Τα άλλα είναι το ίδιο. Άρα η Eurovision έκδοση είναι αυτή την οποία θα δούμε και στην Eurovision, ok? Ακριβώς. Ναι. Σούπερ. Παιδιά, θέλω να μου πείτε τώρα, από Eurovision τα έχετε ακούσει τα υπόλοιπα τραγούδια? Κάτι έχουμε ακούσει. Και οι τρεις. Εγώ έχω ακούσει τη Σουηδία και τη Αγγλία. Μόνο θα έχω προλάβει. Η Αγγλία έχει ολόκομμάτι το... Ναι. Όπως λέγεται, Children of the Universe. Ναι.
Μου αρέσει πάρα πολύ της Αρμενίας, πάρα πολύ. Της Αρμενίας, ναι. Ποιο είναι? Κάτσε, τώρα προσπαθώ να θυμηθώ ποιο είναι το τραγούδι της Αρμενίας. Έχει λίγο dubstep ήχο, είναι λίγο περίεργο. Α, οκ, okay. Δεν το θυμάμαι καν, να σου πω την αλήθεια. Είναι και φαβορή, λένε. Δεν το θυμάμαι καν, να σου πω την αλήθεια. Εσείς, παιδιά, ποιο έτσι φοβάστε περισσότερο? Τώρα ας κάνω μια δύσκολη ερώτηση. Ποιο έτσι πιστεύετε ότι θα κοντραριστείτε? Γιατί, παιδιά, το συγκεκριμένο τραγούδι με το Rise Up θέλω να σας πω ότι είναι πολύ ψηλά στις πρώτες, δηλαδή στον δεύτερο ημιτελικό που διαγωνίζεται η χώρα μας. Είναι το φαβορί το Rise Up, έτσι, το γνωρίζετε? Εντάξει, νομίζω ότι δεν έχουμε μπει και οι τρεις μας στη διαδικασία να κοιτάξουμε για φαβορί. Να κοιτάξουμε τα πόλεις, τα στοιχήματα που γίνονται. Δηλαδή, νομίζω ότι θα μας αποφέρει κάτι δημιουργικά. Ναι. Συγκεντρωνόμαστε στο να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και να περάσουμε καλά. Βέβαια, εννοείται, αυτός είναι και ο σκοπός. Το αποτέλεσμα είναι πάντα ανατρεπόμενο, νομίζω, έχει δείξει ιστορία. Είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία για τραγουδιστή αυτό. Βέβαια, δεν το συζητάμε και ειδικά για ένα. Και η Eurovision είναι περισσότερο, αν δεν συγγνώμη, και για νέους καλλιτέχνες. Νέους με την έννοια ηλικιακά, κατάλαβες. Δεν είναι δηλαδή ένας άνθρωπος συσσαγωγικά καταξιωμένος να πάει. Είναι να πάει ένα νέο συγκρότημα, μια νέα ομάδα ή ένα νέο καλλιτέχνης. Εντάξει, τα πάντα μπορεί να γίνει, αν υπάρχει ένα κομμάτι που είναι ωραίο και το πιστεύουμε, γιατί όχι. Βέβαια, βέβαια. Παιδιά, και απευθύνομαι τώρα στους Freaky Fortune, γιατί ο Risky Kid ήταν ήδη στην Panic Records. Είχε κυκλοφορήσει και ένα τραγούδι με την Έλληνα Παπαρίζου και τους Playmen και την Courtney. Θέλω να ρωτήσω, παιδιά, με νέα δισκογραφική στέχη Panic Records. Και η ερώτηση είναι. και η ερώτηση είναι τι έρχεται, τι ετοιμάζεται. Εκτός τώρα από το τραγούδι της Eurovision. Αρχικά. Το single αυτό, το πρώτο μας από την Panic, για την Eurovision. Ναι. Κοίτα, αυτή τη στιγμή είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά σχέδια γιατί τρέχουμε τόσο πολύ με την Eurovision. Θέλουμε να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και απλά δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε τώρα μετά τι θα γίνει ακριβώς. Καλά, είμαι πολύ. Και χρόνο, βασικά. Είναι σίγουρο ότι δεν έχετε χρόνο, αλλά είμαι πολύ σίγουρο ότι εκεί πέρα με τον Θεόφιλο στο σιρτάρι σας θα έχετε κάποια τραγούδια. Καλά, εντάξει, κάτι είπα. Παιδιά, τι να λέμε τώρα, έχετε στο σιρτάρι, Θεόφιλε. Γράφουμε συνεχώς πράγματα και εγώ κάθε μέρα και με τον Νικόλα. Εγώ δεν σταματάω και ο Ρίσκι, αλλά ο Νικόλα θέλει να πει ότι αυτή την περίοδο. Η κυρία μας στα σχολεία και στόχος είναι να είμαστε 100% προετοιμασμένοι γι' αυτό. Βέβαια. Είναι βάρος φυσικά, αλλά χωρίς να σταματάμε να γράφουμε κιόλας. Παιδιά, θέλω να σας ρωτήσω αν πρόκειται να ξεκινήσουν λίγα συντόμως και το αντίστοιχο tour το οποίο γίνεται κάθε χρόνο με την εκάστοτε χώρα για τις υπόλοιπες, προς τις υπόλοιπες μάλλον χώρες, ναι. Για την παρουσία του τραγουδιού. Τι τρέχει, τι υπάρχουν στα σκαριά, στα σχέδια? Αυτή τη στιγμή είμαστε σε συζητήσεις. Έχουν βγει κάποιες ημερομηνίες που δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να ανακοινώσουμε, αλλά θα γίνουν κάποια ταξίδια. Α, πες κάτι ρε εσύ. Θα πάμε σίγουρα προς Ολλανδία, σύντομα Αγγλία και το βλέπουμε. Είναι πράγματα ακόμα που κλείνονται επειδή έχουμε πολλά πράγματα και λίγο χρόνο. Βέβαια. Οπότε γι' αυτό αποφεύγουμε, ας πούμε, και κάτι σίγουρο. Εννοείται, το καταλαβαίνω, γιατί όλα αυτά γίνονται τώρα όσο πιο σύντομα γίνεται και σε σύντομο χρονικό διάστημα πρέπει να γίνουν. Παιδιά, θέλω να σας ρωτήσω γενικώς με τα social media ασχολείστε, αφενός και σαν νέοι, οπότε σίγουρα θα ασχολείστε με τα social media, έτσι, και οι τρεις. Ναι. Σούπερ. Παιδιά, θέλω να μου πείτε τι feedback έχετε πάρει για το τραγούδι Rise Up. Τι σχόλια. Γενικά έχουμε πολύ κόσμο που μας στέλνει και συγχαρητήρια, διάφορα έτσι όμορφα σχόλια. Είναι πολύ περίεργο αυτό το ότι είναι τόσο μαζικό, τόσο μαζική αποδοχή από το κομμάτι. Είναι αυτό που δεν περιμέναμε ουσιαστικά. Και είναι και αυτό ακριβώς που θέλουμε. Έτσι όπως ήταν όλη η Ελλάδα μαζί μας στον ελληνικό τελικό και μας ψήφισε και μας στήριξε, θέλουμε να είναι δίπλα μας και στον ημιτελικό στην Κοπενχάγη για να θέλουμε τη θετική του σκέψη και τη στήριξή τους. Βέβαια, εννοείται. Πάντως, και όταν γυρίσουμε έτσι ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Παιδιά, εννοείται ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Εντάξει, η Eurovision είναι κάτι να διασκεδάσουμε. Δεν είναι τώρα να κοντροχτυπιόμαστε ποιος είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Εντάξει. Ναι. Εννοείται. Αν και λίγο σαν χώρα το έχουμε αυτό, το φοβάστε αυτό. Κρίνοντας από το τελικό εδώ πέρα πάντως, δηλαδή όλοι μας μαζί με τα παιδιά και με τον Κώστα Μαρτάκη, την Κρυσταλία και τον Σπίνγκ και τον Μαρκάντελο, θα έλεγα μια
είναι πολύ, ένα πολύ ωραίο κλίμα, μια ευγενή άμυλα παρά ανταγωνισμό. Mm-hmm. Και επειδή μας την έχουν κάνει αυτή την ερώτηση για το περί ανταγωνισμού μεταξύ μας, ήταν πραγματικά πολύ, πολύ όμορφο το κλίμα μέχρι το τέλος και... Μετά το αποτέλεσμα βγήκαμε, διασκεδάσαμε όλοι μαζί κτλ. Εννοείται. Το θέμα είναι ότι αν φοβάστε, αν κάτι χτύπα ξύλο, Παναγία μου, δεν πάει καλά. Χτύπα ξύλο. Φοβάστε λίγο την κριτική, όλα τα σχόλια τα οποία μπορεί να ακουστούν κατόπιν εορτής. Γιατί συνήθως, αν κάνουμε ένα flashback στον χρόνο, θα δούμε και τα προηγούμενα χρόνια σε Eurovision, κάποια, ας πούμε, βγαίνανε, κάνανε κάποια σχόλια. Εντάξει, δεν μπορεί να αρέσει κάτι σε όλο τον κόσμο και όλα τα σχόλια είναι δεκτά, εννοείται αυτό. Δεν υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει φόβος. Ναι. Πάμε καθαρά για την νίκη. Να καλά, να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας και να αποκτήσουμε μια τεράστια εμπειρία. Βέβαια. Ο καθένας έχει, το δικαίωμα να πει τη γνώμη του. Mm-hmm. Εννοείται. Εννοείται. Εννοείται δεκτή. Απλά γενικώς λίγο αυτό να το αφήσουμε στην άκρη. Λίγο τα κατόπιν εορτής. Όταν πάμε, ναι, όταν στέλνουμε ένα τραγούδι στην Eurovision, λίγο μετά αρχίζουμε, γράφουμε, λέμε, κάνουμε. Αυτό λίγο το θεωρώ και λίγο αστείο, αν ρωτάτε εμένα. Δηλαδή, οκ. Okay. Το διασκεδάσαμε, περάσαμε καλά και αυτό έχει σημασία. Πάντως, παιδιά, όπως είπαμε, με νέα δισκογραφική στέχη, δεν μου λέτε κάτι αν έχετε ήδη συζητήσει για να κυκλοφορήσετε κάτι από την Panic Records. Π.χ. λέω εγώ για το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Όχι, ούτε καν. Μπορεί και πιο νωρίς. Αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι έχω ετοιμάσει κάποια πράγματα, αλλά δεν θέλω να μιλήσω τόσο νωρίς ακόμα για τα επόμενα, ενώ μόλις βγήκε το καινούριο. Περίμενε. Ρίσκι, περίμενε. Έχεις ήδη... περίμενε λίγο. Αυτό ήταν βόμβα τώρα που μου πέταξες. Άρα, έχεις ετοιμάσει κάποια πράγματα. Sorry, dude. I'm so sorry. Έχεις ετοιμάσει κάποια πράγματα. Βόμβα, λέει. Περίμενε. Έχεις ετοιμάσει, δηλαδή, πράγματα. Ναι, έχω ένα κομμάτι που σκέφτομαι τώρα να... Ξέρεις, αλλά δεν θέλω να μιλήσω τώρα που έχει βγει τώρα το Rise Up. Είναι το... Εντάξει, εννοείται. Με ποιον καλλιτέχνη είναι? Φυσικά είμαστε καλλιτέχνες και τραγουδιστές και είναι στο αίμα μας να φτιάχνουμε συνέχεια κάτι καινούριο. Προφανώς, γι' αυτό είπα και πριν και στα παιδιά και στο Θεόφιλο και στο Νικόλα ότι σίγουρα στο σιρτάρι έχουν πράγματα. Δηλαδή δεν μπορώ να το πιστέψω ότι δεν υπάρχουν στο σιρτάρι μουσική τραγούδια έτοιμα. Σίγουρα. Τα παιδιά πάντα φτιάχνουν κάτι. Εννοείται. Σίγουρα έχουμε κάτι και υπάρχουν συζητήσεις. Απλά είναι αυτό που σου είπαμε, ότι ο στόχος αυτή τη στιγμή είναι Eurovision. Εννοείται, παιδιά, πως είναι Eurovision. Και σίγουρα είναι ότι σαν τραγούδι, παιδιά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή, το οποίο όταν κυκλοφόρησαν και 4 τραγούδια, ξέρεις, έπαιρναν τηλέφωνο στις εταιρείες σας, στους ανθρώπους εκεί πέρα που είναι στην υποστήριξή σας κλπ. Και τους έλεγα, παιδιά, πόσο κορυφαίο τραγούδι είναι πραγματικά. Μας ευχαριστούμε. Είναι από τα ωραιότερα. Θέλω να σας ρωτήσω, παιδιά, μετά την Eurovision, τώρα σήμερα official ξεκινάει και η Άνοιξη επίσημα. Ναι. Αν υπάρχουν καλοκαιρινά σχέδια. Live θα γίνουν σίγουρα, mm-hmm, σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm, mm-hmm. Τώρα τι και πώς ακριβώς, εννοείται πως δεν έχουν λύσει ημερομηνίες, είναι πάρα πολύ νωρίς. Προφανώς. Εννοείται πως είναι πάρα πολύ νωρίς, αλλά πω ότι φαντάζομαι και οι τρεις μαζί. Λογικά. Θα κάνουμε τώρα μαζί. Λογικά. Θα κάνουμε τώρα, φαντάζομαι. Ορίστε. Συμπηρίζω αυτά τα πράγματα. Παιδιά, ένας, δεν έχω καταλάβει τίποτα μέχρι στιγμής. Είπα ότι φαντάζομαι ότι θέλουμε φυσικά να κάνουμε tour μαζί, τουλάχιστον ένα. Σούπερ. Παιδιά, εμένα θα μου άρεσε. Εμένα θα μου άρεσε, αλήθεια σου το λέω. Και σίγουρα νομίζω πως και η εταιρεία σας το έχει σκεφτεί το συγκεκριμένο, να σας βάλει σε ένα tour. Παιδιά, δεν θέλω να σας καθυστερώ καθόλου. Είμαστε και φυσικά στα 5 λεπτά πριν από τις 8. Είδατε, πέρασαν κιόλας 20 λεπτά. Το καταλάβατε? Ούτε που το καταλάβατε. Παιδιά, αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, εγώ θα σας ευχηθώ και στους τρεις καλή επιτυχία. Θα σκίσετε. Τώρα, τι θέση θα πάρουμε, τι από εδώ και από εκεί, παιδιά, ειλικρινά, να το διασκεδάσετε. Αυτό έχει σημασία. Να είστε καλά, αυτό λέμε και εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι. Νικόλα, Θεόφιλε, Ρίσκι, thank you very much για τον χρόνο σας. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Πολλά φιλιά, bye. Φιλιά πολλά, ciao.